Καλέσαμε σήμερα τον εξαιρετικό πρέσβη επιτιμής, τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη, να έχουμε μία συζήτηση. Καλημέρα κύριε πρέσβη. Καλή σας ημέρα κύριε Σεχίνη. Θέλω να ξεκινήσω από αυτή εδώ την αναφορά που μου έχει κάνει εντύπωση. Καλά θα μου πείτε, στην Ελλάδα προεκλογικά δεν συζητιέται καν το πακέτο των εθνικών. Αλλά δεν συζητιέται καν η δήλωση Τούρκου διπλωμάτη από το Κάιρο ότι ανοίγει το θέμα της συνεννόησης των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Αγκύρας και Καϊρού. Όπως αποδεικνύεται, δεν συζητείται. Στο όνομα της αποφυγής εμπλοκής των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής στον προεκλογικό αγώνα, όλα τα κόμματα, μηδενός εξαιρουμένου, όπως προκύπτει εξάλλου από τις ανακοινώσεις και τις δηλώσεις τους, αποφεύγουν να αναφερθούν σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ακόμα δε πολύ δε περισσότερο και στα λεγόμενα εθνικά μας θέματα, σε εκείνα δηλαδή τα ζητήματα που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για μας. Ελπίζω και αισιοδοξώ ότι κάποιοι παράγοντες σε όλα τα κόμματα θα έχουν εντοπίσει τις δηλώσεις αυτές και θα τις έχουν επισημάνει στους επικεφαλείς, ώστε να μην βρεθούμε προ εκπλήξεων αν το πράγμα προχωρήσει και όταν θα σχηματιστεί η κυβέρνηση έχουμε και εξελίξεις που θα είναι δυσμενείς για μας. Δεν μπορώ να τις προεξοφλήσω αυτές τις εξελίξεις, αλλά υπάρχουν ενδείξεις που, όπως σωστά επισημάνατε, δικαιολογούν επαγρύπνηση και ασφαλώς και κάποια ανησυχία. Εκείνο που έχει σημασία, το είπατε και εσείς, θέλω να το τονίσω και εγώ από την πλευρά μου, είναι ότι στο Αιγυπτιακό Υπουργείο Εξωτερικών πράγματι υπάρχει μία ισχυρότατη γραφειοκρατία, η οποία παρά την απομάκρυνση, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Σίση είναι κατά της μουσουλμανικής αδελφότητας, η γραφειοκρατία αυτή επηρεάζεται από τη μουσουλμανική αδελφότητα και συχνότατα εισηγείται θέσεις που είναι ευνοϊκές για την τουρκική πλευρά. Αυτό πρέπει πάντα να το έχουμε υπόψη μας, να μην φυσικάζουμε δηλαδή από τις δηλώσεις του Σίση ότι επιθυμεί την περαιτέρω ανάπτυξη της σχέσης του με τις σχέσεις της χώρας του με εμάς. Είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε όλος ιδιαίτερος. Επίσης ήθελα να σας πω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ότι ο νέος Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, που διατέλεσε επί χρόνια αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών, το είπατε άλλωστε, έχει πολύ ανεπτυγμένες σχέσεις παρασκηνίου και με την Αίγυπτο και με το Ισραήλ και με χώρες της Αφρικής και με τη Λιβύη, και θεωρείται ότι έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην προετοιμασία του εδάφους για την ανάπτυξη της τουρκο-λιβικής συνεργασίας και την αποστολή στρατευμάτων της Τουρκίας στη Λιβύη. Και αυτά δεν πρέπει να διαφεύγουν της προσοχής μας. Προφανώς είναι όχι απλώς ένας στενός και απόλυτα έμπιστος στον Ερντογάν υπουργός, είναι συγχρόνως, συμμερίζεται απόλυτα το όραμα μιας μεγάλης Τουρκίας. Ένας υπουργός εξωτερικών που διαπνέεται από ένα τέτοιο όραμα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο προσεκτικότατης μελέτης και ανάλυσης στις κινήσεις, στα βήματα και στις δηλώσεις του. Κύριε πρέσβη, κύριε Καραϊτίδη, το γεγονός ότι μετά τις τουρκικές εκλογές της εμπέδωσης παντοδυναμίας Ερντογάν στην Ελλάδα άνοιξε μια συζήτηση ότι τώρα θα βάλει νερό στο κρασί του, θα προσπαθήσει να προσεγγίσει τη Δύση με ανταλλάγματα, η Δύση θα δώσει ανταλλάγματα. Ωστόσο, οι κινήσεις όπως προσωπικότητες σαν το Χακάν Φιντάν δεν θα έπρεπε γρήγορα να μας οδηγούν σε μια αποκωδικοποίηση το πού το πάει η Τουρκία, αφήστε τη Δύση, με εμάς και την Κύπρο? Δηλαδή, πόσο σας φαίνεται ακραία η άποψη ότι με όλους μπορεί να τα βρουν, θέλοντας όμως έτσι να απομονώσουν Ελλάδα και Κύπρο στην περιοχή? Πιστεύω ότι αυτό το κλίμα υπέρ με της αισιοδοξίας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα αμέσως μόλις σχηματίστηκε η νέα τουρκική κυβέρνηση είναι το λιγότερο βιαστικό και επί της ουσίας αβάσιμο. Δεν βλέπω ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που οδήγησε
πολλούς αναλυτές και σχολιαστές των ελληνοτουρκικών σχέσεων στο συμπέρασμα ότι τώρα να αλλάζουν πολλά και μία νέα εποχή αρχίζει. Πού τα είδαμε τα στοιχεία και ποια είναι αυτά τα στοιχεία που θεμελιώνουν και δικαιολογούν μία τέτοια άποψη? Αντίθετα, θα σας έλεγα ότι το γεγονός, βασιζόμενος σε μια ορθολογική καταγραφή της πραγματικότητας, ότι το γεγονός ότι σε δύο κέρδιες θέσεις, σε τρεις κέρδιες θέσεις, δηλαδή στην θέση του Υπουργού Άμυνας, του Υπουργού Εξωτερικών και του Αρχηγού των Μυστικών Υπηρεσιών, τοποθετήθηκαν άνθρωποι που είχαν στενότατα συνεργαστεί με τον Ερντογάν στην προκλητική και σαφώς επιθετική στάση που τηρούσε μέχρι προσφάτως απέναντι μας, θα επέβαλε έναν σκεπτικισμό, όχι βιασύνη για την απόδοση τίτλων καλής διαθέσεως. Δεν βλέπω εγώ ποια είναι αυτά τα στοιχεία. Όπως επίσης, κύριε Σαχίνη, πρέπει να πω ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση στο ίδιο πνεύμα η αλλαγή ύφους της Τουρκίας από την επιθετική στάση σε μια στάση ηρεμότερη και σαφώς πιο ηφαισιακή στις σχέσεις της μαζί μας. Τότε λοιπόν οι ίδιοι κύκλοι είπαν να το παράθυρο ευκαιρίας. Άνοιξε το παράθυρο. Άνοιξε ένα νέο παράθυρο ύφους. Αλλά το περιεχόμενο του ορίζοντας του παραθύρου ήταν σκοτεινός. Πού είδαν τα νέα στοιχεία που θα δικαιολογούσαν αισιοδοξία? Συνοδεύτηκε η αλλαγή ύφους από κάποια συμβολικού έστω χαρακτήρος κίνηση που θα έδειχνε έστω και έμεσα τις καλές προθέσεις της Τουρκίας απέναντί μας? Όχι. Υπήρξε κάποια δήλωση που να υπενήσεται έστω ότι οι Τούρκοι επίσημοι εξετάζουν θετικά το ενδεχόμενο βελτίωση των σχέσεών τους με εμάς? Όχι. Αντίθετα, είχαμε τον Τσαβούσογλου, Υπουργό Εξωτερικών τότε, και τον Υπουργό Άμυνας τον Ακάρ, που τόνιζαν συνεχώς ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου η πολιτική μας και η Ελλάδα πρέπει να ξέρει ότι αυτή η πολιτική ηρεμίας δεν είναι αορίστου διαρκείας, αλλά έχει και ημερομηνία λήξεως. Μας έλεγαν λοιπόν, γίναμε μεν πιο ήπιοι, αλλά μην νομίζετε και μην έχετε την αυταπάτη ότι αλλάζουμε και τις προθέσεις μας απέναντί σας ή ότι αλλάζουμε τις διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις μας. Αυτό λοιπόν το κλίμα του ανοιχτού παραθύρου των νέων υπουργών, που ενώ ήταν ταυτισμένοι με τις πιο σκληρές θέσεις της Τουρκίας απέναντί μας, ξαφνικά τους εμφανίζουμε σαν αθώες περιστερές, ή ας μην το χρησιμοποιήσω το αθώες, σαν περιστερές που κομίζουν κλαδί ελέας προς εμάς, τις βρίσκω τελείως βιαστικές και θα μου επιτρέψετε να πω, στην εντύπωσή μου, είναι περισσότερο αβάσιμες προσδοκίες, και το να ταυτίζουμε τις προσδοκίες με την πραγματικότητα, ιδίως στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής, είναι μια πολύ κακή στάση που μπορεί να μας οδηγήσει σε οδυνηρές διαψεύσεις. Λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα στον κύριο Πρέσβη. Η λάθος ανάγνωση του και η ανάλυση του αποτελέσματος των τουρκικών εκλογών και της νέας τουρκικής κυβέρνησης είναι αφέλεια στο εσωτερικό μας, άγνοια κινδύνου, ή μήπως, κύριε Πρέσβη, αποσκοπεί στο να δημιουργήσει κλίμα στην ελληνική κοινή γνώμη ώστε να δεχτούμε αυτά που ακούγονται ότι έρχονται? Ως ένα βαθμό μπορεί να είναι μία προσπάθεια καλοπισμού της πραγματικότητας λόγω της κόπωσης που δημιούργησε σε ορισμένους παράγοντες, θα έλεγα σχολιαστές κυρίως, και ορισμένους πολιτικούς κύκλους, η διαρκής ένταση με την Τουρκία. Αλλά στους αρμόδιους για την χάραξη της πολιτικής μας ασφαλώς δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γνωρίζουν πολύ καλά τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά ξέρετε, η διάθεση να αποδείξουμε ότι είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι σε φιλελληνικές διαδικασίες, και καλώς είμαστε, έχουμε αυτό τον προσανατολισμό, και ότι δεν διαπνεόμαστε από αισθήματα εκδότητας προς την Τουρκία, συχνά μας οδηγεί σε κάποιες υπερβολές. Και αυτές καλό είναι να αποφεύγονται. Διότι, όπως είπα πριν από λίγο, οι υπερβολές που διαψεύδονται
δημιουργούν μια πολύ κακή εικόνα για τη δική μας πλευρά και επηρεάζουν και αρνητικά και την ψυχολογία των πολιτών. Κύριε Πρεσβή, θυμάμαι ότι όταν είχε επισκεφτεί την ευρύτερη περιοχή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Μπλίνκεν, ήσασταν από τους πρώτους που είχατε διαγνώσει μία αλλαγή κλίματος συμπεριφοράς, ύφους αν θέλετε, όλων των παικτών και κυρίως της Τουρκίας που μας ενδιαφέρει. Επειδή οι πληροφορίες λένε ότι μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ αρχές Ιουλίου θα ξαναέρθει ο κύριος Μπλίνκεν και μαζί του θα συνοδεύεται από τον κύριο Άμος Χοκστάιν, ο οποίος είναι και ο αρχιτέκτονας της ΑΟΣ μεταξύ, οριοθέτης ΑΟΣ μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Έχουν ανάψει συζητήσεις, τα ξέρετε, τα έχετε δει, από σύμφωνο μη επίθεσης ως τυράκι μέχρι διευθέτησης υπηρετικής επέκτασης των χωρικών υδάτων, όχι όμως στις υπόλοιπες περιοχές. Όλο αυτό το κλίμα είναι εκ του περισσού ή έχει βάση τελικώς? Η εκτίμησή μου, κύριε Σαχίνη, είναι ότι έχει βάση. Στην προηγούμενη επίσκεψη του κυρίου Μπλίνκεν, οι επαφές που είχε, που δεν περιορίστηκαν μόνο σε κυβερνητικούς αξιωματούχους, αλλά και στο τότε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι χαρακτηριστικό ότι έγιναν χωρίς να γίνουν ανακοινώσεις επί της ουσίας των συνομιλιών που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά και εν μέσω πληροφοριών και του διεθνούς τύπου, σε ένα βαθμό και του ελληνικού, ότι ένα από τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν στις επαφές αυτές, εκτός από τις εξελίξεις στην Ουκρανία, ήταν και η ανάγκη ταχύτατης ρύθμισης, τακτοποίησης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Και μάλιστα στον ξένο τύπο είχε γραφεί ότι την άποψη αυτή που προωθούσε η αμερικανική πλευρά, ο συμμαχικός παράγων, συμφωνούντων δηλαδή και των υπολείπων μελών της, και των μελών, πολλών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστήριζε με έμφαση και η Γερμανία. Και τότε το Σπίγκελ είχε γράψει ότι επιθυμία και της Γερμανίας είναι να υπάρξει το ταχύτερο διευθέτηση των επελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων για να ενισχυθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα της συμμαχίας και ότι αυτό έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει αμέσως μετά τις εκλογές. Ήταν σαφές λοιπόν ότι αυτό αποτελεί, δηλαδή η προσπάθεια, η υποκίνηση ταχύτατης ρύθμισης των σχέσεων αποτελεί κεντρικό στόχο του λεγόμενου συμμαχικού παράγοντος. Δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη οξυγάρια για να το αντιληφθεί κανείς. Και πιστεύω ότι αυτός ο στόχος παραμένει ακόμα. Και πρέπει, όχι μόνο παραμένει, αλλά έχει γίνει και επιδιώκεται και με μεγαλύτερη έμφαση. Αυτό λοιπόν επιβάλλει αυτονοήτως στη δική μας πλευρά εγρήγορση, καλή οργάνωση και κατάλληλη επεξεργασία της επιχειρηματολογίας μας για την αποφυγή συστάσεων ή παρεμβάσεων που εν ονόματι του συμφέροντος της συμμαχίας ή της εξομάλυνσης της όλης εικόνας στην περιοχή μας θα έφταναν στο σημείο, να ζητηθεί από την ελληνική πλευρά η πραγματοποίηση κάποιων παραχωρήσεων καλής διαθέσεως. Είχα καταγράψει με προσοχή τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη ως Πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τις βασικές της θέσεις. Πολύ καλή δήλωση, κανείς δεν διαφωνεί με αυτήν, που καθόριζε το πλαίσιο μέσα στο οποίο η ελληνική πλευρά θα κινηθεί. Αλλά ξέρετε, αυτό ως δήλωση είναι πολύ καλή, αλλά συγχρόνως απαιτεί και το ανάλογο σθένος και την ανάλογη απόφαση, την τήρηση της απόφασης αυτής και την επίδειξη θυγούς στάσης, ψύχρεμης στάσης με κατάλληλα επιχειρήματα για να μην εμπλακούμε ευνηδίως στο όνομα διαρευνητικών επαφών που θα μπορούσαν να είναι και λίγο πιο τολμηρές και λίγο πιο ευέλικτες και λίγο πιο προχωρημένες σε έναν λαβύρινθο από τον οποίο θα είναι δύσκολο να αποστασιοποιηθούμε εάν
βρεθούμε ενώπιον αξιώσεων που θα βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τα δικά μας συμφέροντα. Επομένως έχουμε μία νέα φάση ενόψη που σύντομα θα εκδηλωθεί μετά τις εκλογές και που δεν πρέπει καθόλου να υποτιμάται η σοβαρότητά της ως προς τις συνέπειες που μπορεί να έχει και η έντονη πίεση που θα την συνοδεύει. Κοιτάξτε τώρα, συνυπολογίζοντας όσα είπατε εισαγωγικά, αναρωτιέται κανείς. Προφανώς ως διπλωμάτης και από τους εμπειρότερους στην Ελλάδα, δεν πρόκειται ποτέ από το δικό σας στόμα να ακουστεί ότι είμαι κατά ενός κύκλου διαλόγου με την Τουρκία. Άλλο αυτό. Το ερώτημα είναι σε ποια βάση όμως διάλογος, γιατί εδώ είναι ένα θολό τοπίο. Με βάση αυτά που μας είπατε εισαγωγικά, η Τουρκία δεν έχει αποστεί ούτε ίτζα από την ανθεωρητική της ατζέντα για τα πάντα. Η Ελλάδα έχει μια μόνιμη εθνική γραμμή ότι συζητά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ, ασχέτως αν το θολώνουμε καμιά φορά και λέμε έχουμε μια διαφορά της θαλάσσιες ζώνες. Εκείνη και τα κορικά ύδατα. Εντάξει. Όμως είναι σαφές ότι αν κάτσει στο τραπέζι, θα σου το πω, είστε διπλωμάτες και το ξέρετε, η Τουρκία θα πει ωραία. Να το πω έτσι με πολύ κυμπάρικη διάθεση. Να συζητήσουμε οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ. Τι σας ανήκει, τι μας ανήκει, από πού θα οριοθετήσουμε. Δεν σου βάζει αυτομάτως την ατζέντα όλη τη την αναθεωρητική πολιτική. Βεβαίως τη βάζει. Τη βάζει. Τη βάζει εμέσως και αρχικά εμέσως, αλλά πολύ σύντομα να αρχίσουν τις συνομιλίες και ευθέως. Επομένως, γι' αυτό σας λέω, χρειάζεται πολύ καλή, δεν είπα τυχαία τη λέξη οργάνωση. Να ξέρουμε λοιπόν, εάν κάνουμε κάποια βήματα στο όνομα της καλής διάθεσης και της καλής πίστης μας στην αναγκαιότητα σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία, να ξέρουμε τι θα αντιτάξουμε όταν βρεθούμε ενώπιον τέτοιων επιχειρημάτων και τέτοιων θέσεων. Ασφαλώς είναι καλή η ύπαρξη καλού κλίματος με την Τουρκία, αλλά το καλό κλίμα για να συντηρηθεί απαιτεί καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές. Ένα καλό κλίμα που θα πρέπει να τροφοδοτείται και να ενισχύεται μονομερώς από τη μία πλευρά, με συγχωρείτε, αλλά αυτό αποτελεί πια σαφή τακτική υποχώρησης. Και επομένως δεν είναι βιώσιμο και ούτε είναι και συστήσιμο ως τηρητέα στάση. Αυτό πρέπει λοιπόν εμείς να το έχουμε πάντοτε κατά νου. Θα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό, κύριε Σαχίνη, να πω και το εξής. Η Τουρκία είναι γνωστό, δεν θέλω να το επαναλάβω λεπτομερώς, συνεχώς προσθέτει απαιτήσεις, αξιώσεις και εκδικήσεις. Από τη δική μας πλευρά υπάρχει η σταθερή απάντηση, ένα και μόνο θέμα. Ωραία, ένα και μόνο θέμα. Αλλά και για το θέμα αυτό χρειάζεται πάλι μια προεργασία. Χρειάζεται, φερειπίν, να καθορίσουμε, να πούμε πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς την αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα μας. Να μην το αφήνουμε αορίστως σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο. Άρα λέτε συντεταγμένες χάρτες κλείσιμο κόλπων. Συντεταγμένες χάρτες κλείσιμο κόλπων, ευθείες κλεισίματος κόλπων κτλ. Και θα έλεγα και κάτι ακόμα που έχει υποτιμηθεί κατά τη γνώμη μου κακώς. Όπως η Τουρκία κάθε φορά που προβάλλει μία αξίωση σπέβδει να στείλει στη γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών αναλυτικά υπομνήματα και μάλιστα τόσο με τέτοια προσοχή συντεταγμένα ώστε θεωρείται βέβαιον ότι έχουν συνταχθεί και με τη βοήθεια διεθνών και ειδικευμένων νομικών γραφείων, όπου εξηγεί λεπτομερώς τα επιχειρήματά της και αντικρούει τις αντίθετες δικές μας θέσεις. Δεν αρκεί να λέμε ότι εμείς αυτά δεν τα υπολογίζουμε γιατί έχουμε ως σύμμαχο το Διεθνές Δίκαιο. Το δισκοπότηρο του Διεθνούς Δικαίου το σεβόμαστε. Και καλώς κάνουμε και το προτάσουμε. Αλλά χρειάζεται παράλληλα και μία αντίστοιχη εξήγηση των θέσεών μας. Τέτοια υπομνήματα πρέπει να στέλνουμε κι εμείς. Έχουμε στείλει ένα, δύο, ίσως, αλλά πρέπει αυτό να γίνεται επιτακτικής βάσης. Να μην μένει αναπάντητο κανένα τουρκικό επιχείρημα.
Και επιπλέον θα πρέπει και εμείς να έχουμε κάποιες αξιώσεις. Δεν έχουμε καμία. Μία φερρυπίν αξίωση θα ήταν να δεχθεί η Τουρκία, όπως η συντριπτική πλειονότητα της διεθνούς κοινότητας, το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία δεν το έχει δεχθεί. Δεν άκουσα ποτέ να πούμε εμείς με έμφαση, με επιμονή, με πιεστική επιμονή, ότι η προϋπόθεση για να συνεννοηθούμε με την Τουρκία είναι να αναγνωριστεί το δίκαιο της θάλασσας από την πλευρά της. Και τι δεν το λέμε. Προεξοφλούμε ότι δεν θα το δεχθεί. Ας την αφήσουμε λοιπόν να το απορρίψει μόνη της και να εξηγήσει γιατί το απορρίπτει. Γιατί δεν την πιέζουμε για να μην τη φέρουμε σε δύσκολη θέση. Μα τόση ευγένεια στις διεθνείς σχέσεις μας με την Τουρκία. Είμαστε βέβαιοι ότι θα αναγνωριστεί από την πλευρά της και θα αλλάξει τη στάση της απέναντί μας. Δεν νομίζω. Ένα λοιπόν θέμα είναι αυτό. Ένα δεύτερο θέμα είναι, όπως σας είπα, να εξηγούμε σαφώς τη θέση μας. Ένα τρίτο θέμα επίσης είναι να σχολιάζουμε και να σχολιάζουμε με σοβαρότητα, όχι απλώς με σύντομες μικρές ανακοινώσεις, και τις κινήσεις που δείχνουν ότι η Τουρκία μένει προσκολλημένη στις θέσεις της. Προχθές ο Ερντογάν, μετά τον σχηματισμό κυβέρνησης, είπε ότι θα εργαστεί η νέα κυβέρνηση υπό την ηγεσία του για την προστασία των συμφερόντων των Τούρκων, οπουδήποτε αυτοί βρίσκονται, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της γαλάζιας πατρίδας. Μα η περιοχή της γαλάζιας πατρίδας είναι η ζώνη του Αιγαίου που αυθαίρετα διεκδικούν και στην οποία έχουν περικλείσει και ελληνικά νησιά. Τι υπονοεί ο Τούρκος πρόεδρος, ότι στα ελληνικά νησιά κατοικούν Τούρκοι και θα φροντίζει για τα συμφέροντά τους? Αυτά όλα που είναι ενδεικτικά πρέπει με έναν τρόπο συγκροτημένο, σαφή, με κατάλληλη επιχειρηματολογία και με επιδέξια και σοβαρή προβολή να τα αναφέρουμε και να αποτελούν ένα απόσπαστο μέρος των θέσεων που θέλουμε, των προϋποθέσεων που θέλουμε να υπάρχουν πριν προχωρήσουμε σε επαφές με αντικείμενο τη διερεύνηση ουσιαστικότερων συνομιλιών. Άρα, κατά τη γνώμη σας, δεν έχει μεταβληθεί κάτι εντυπωσιακά που να οδηγούσε άρον-άρον σε ένα τραπέζι, ενώ εντυπωσιακά που να μην πλήττει τα συμφέροντά σου? Αν δεν ξεκαθαριστεί το τοπίο, λέτε, ποιος ο λόγος να συζητήσεις? Σωστά το αντιλαμβάνομαι? Λέω ότι όντως δεν έχει ξεκαθαριστεί κάτι. Εμείς το ευχόμαστε και αυτό φαίνεται στις δηλώσεις μας, σε σημείο που πολλές φορές, όπως σας είπα, συγχαίρεται η προσδοκία με την πραγματικότητα. Δεν θα έλεγα ότι πρέπει να αποκλειστεί η έναρξη επαφών. Να γίνουν κάποιες προκατακτικές επαφές, αλλά στις επαφές αυτές ακριβώς να θέσουμε τις προϋποθέσεις που θεωρούμε ουσιαστικές και απαραίτητες για να προχωρήσουν οι επαφές αυτές. Τώρα, κύριε Πρεσβή, αναπτύσσεται εκ παραλληλού και στο εσωτερικό της χώρας μια συζήτηση ότι, παιδιά, γιατί στεναχωριέστε? Μέσα στο ΝΑΤΟ μπορεί να γίνει ένας πολιτικός διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και να υπάρξουν συμφωνίες, ακόμη και για το ζήτημα της στρατιωτικοποίησης των νησιών. Το συμμερίζεστε? Το βλέπω με μεγάλη δυσπιστία. Με πολύ μεγάλη δυσπιστία. Διότι αυτή η αιμονή της Τουρκίας στην άποψη περί αποστατικοποίησης των νησιών είναι φανερό σε όποιον θέλει να βλέπει τα πράγματα με κάποια πρόσοχη και στοιχειώδη καθαρότητα, ότι αποβλέπει στην προετοιμασία του εδάφους για τη μετατροπή για τη σταδιακή εξασθένιση των νησιών. Σαφές είναι ότι στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας η Τουρκία ζητάει την επέκτασή της στο Αιγαίο, σχεδόν στο μισό Αιγαίο, συμπεριλαμβανομένων και των νησιών που εντάσσονται στην περιοχή αυτή. Μας λένε λοιπόν, ελάτε να τα αποστατικοποιήσετε, ερμηνεύοντας με έναν δικό τους τρόπο τις διεθνείς συνθήκες. Δηλαδή, αφοπλίστε τα νησιά για να είναι, το λέω με ομότητα, διότι αυτή πιστεύω ότι είναι η στόχευση της Τουρκίας. Αφοπλίστε τα νησιά για να μπορούμε να τα καταλάβουμε ευκολότερα. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε τέτοια συζήτηση. Είναι προφανές αυτό.
Καμιά ελληνική κυβέρνηση, πιστεύω, δεν θα ήταν διατεθειμένη να κάνει τέτοια συζήτηση. Αυτό το ξέρουν οι Τούρκοι, ασφαλώς το ξέρουν και οι σύμμαχοι, που δεν θα βλέπαν που δεν θα τους στενοχωρούσε καθόλου να υπάρξει αφοπλισμός των νησιών. Και εκεί χρειάζεται μια προσοχή, διότι έρχονται και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα μας πούν «Μα κοιτάξτε τώρα, εάν εσείς λέτε ότι υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των νησιών από τουρκικής πλευράς, εμείς σας προτείνουμε μια λύση, εσείς να προχωρήσετε στον αφοπλισμό, σταδιακό αφοπλισμό, mm-hmm. ώστε να μην σας ενοχλήσει και πάρα πολύ και να μην βρεθείτε σε δύσκολη θέση, και η Τουρκία να αποσύρει την στρατιά του Αιγαίου». Αυτό, με συγχωρείτε, αλλά αποτελεί εμπεγμό. Διότι η μέσα στρατιά του Αιγαίου, όσο μεγάλη και αν είναι, μπορεί να αποχωρήσει, τεχνικός, πρακτικός, μπορεί να αποχωρήσει σε διάστημα 15 ημερών περίπου. Ίσως και λίγο περισσότερο. Αν όμως αφοπλισμούν τα νησιά και παραστεί ανάγκη επανεξοπλισμού, το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί θα είναι πολλαπλάσιο. Εκεί λοιπόν τι θα έχουμε? Την μεν θετιά του Αιγαίου επανερχομένη στις αρχικές της θέσεις και τα δικά μας νησιά αόπλα. Δεν συζητούνται λοιπόν τέτοιες λύσεις. Εκεί υπάρχει και ένα άλλο ενδεχόμενο που το θεωρώ πιθανό. Η ιδέα της συνεκμετάλλευσης ή της συνδιαχείρισης. Συναφείς οι έννοιες. Δεν έχει εξηγηθεί ποτέ σαφώς πώς τις αντιλαμβάνονται όσοι τις υποστηρίζουν. Η Τουρκία όμως μας έχει πει ότι αυτή την ιδέα, το έχει πει και ο ΑΚΑΡ, τη βλέπει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά και εκεί, ενώ εκθότης όψος φαίνεται ότι ίσως εκεί μπορεί να υπάρξει κάποια συνεννόηση, έρχονται εγκαίρως οι Τούρκοι και μας διευκρινίζουν με κατευθυνόμενα δημοσιεύματα και δηλώσεις ανωνύμων κύκλων ότι κοιτάξτε, αν δεχθούμε την συνεκμετάλλευση που εμείς την θέλουμε γιατί τη θεωρούμε καλή λύση να αντλούμε πλούτο και οι δύο χώρες από το Αιγαίο, πρέπει αυτό να γίνει βάσει κάποιων κανόνων. Και οι κανόνες αυτοί πρέπει να είναι η έκταση της κάθε χώρας, το μέγεθος του στρατού της που εκφράζει την ισχύ της και ο πληθυσμός της. Μα και τα τρία στοιχεία αυτά αυτομάτως είναι υπέρ της Τουρκίας. Μεγαλύτερη χώρα, περισσότερο στρατό και βεβαίως περισσότερο πληθυσμό. Πού πάμε λοιπόν, αν αυτά δεν αποσαφινιστούν απόλυτα και αν δεν καταστεί απολύτως σαφής με επιχειρήματα από τη δική μας πλευρά ότι δεν πρόκειται να το δεχθούμε, καλλιεργείται μία ασάφεια και μία οριστία που θα μας φέρει με τα βεβαιότητος σε δύσκολη θέση. Κοιτάξτε κύριε Πρέσβη, επιστέγασμα όλων αυτών στα όσα κυκλοφορούν είναι ότι αν υπήρχε ένας δρόμος συνεννόησης θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ένα σύμφωνο μη επίθεσης. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, μια χώρα, τον Ιούλιο έχουμε 100 χρόνια από τη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία δηλώνει σε όλους τους τόνους ότι δεν υφίσταται για αυτήν πια συνθήκη Λοζάνης. Τι βάση μπορείς να της δώσεις σε ένα σύμφωνο μη επίθεσης? Εδώ αμφισβητεί διεθνή συνθήκη ενός αιώνα, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, τι σύμφωνο μη επίθεσης να υπογράψει μια χώρα που έχει εισβάλει και κατέχει τμήμα της Κύπρου? Πόσο εύκολο είναι λοιπόν, αλλά από την άλλη επικοινωνιακά θα μπορούσε να καλλιεργηθεί ένα κλίμα ότι παιδιά κοιτάξτε, για τα επόμενα 30-40 χρόνια θα κλείσουν οι τριβές με τους γείτονες, δεν έχουμε να χάσουμε από αυτό, έχουμε να κερδίσουμε, θα πηγαίνουν τα λεφτά στις κοινωνικές δαπάνες, όχι στους εξοπλισμούς. Δεν βαριέσαι τώρα 2 μίλια πάνω, 2 μίλια κάτω. Τα ξέρετε, ακούγονται αυτά. Μα βεβαίως, δυστυχώς ακούγονται. Δυστυχώς προσθέτω εγώ, ακούγονται. Είναι επικίνδυνα, είναι υπονομευτικά των θέσεών μας αυτά. Είναι υπονομευτικά. Σωστά είπατε για τη συνθήκη της Λοζάνης. Είναι κάτι το οποίο είχα και εγώ κατά νου, εκ παραδρομής δεν το ανέφερα. Στις απαιτήσεις που έχουμε, που θα πρέπει να προβάλλουμε απέναντι στους Τούρκους, υιοθέτηση δικαίου της θάλασσας, αρχών καλής γειτονίας κτλ. Και κύρια και κεντρική απέτησή μας θα πρέπει να είναι ρητή δήλωση ότι αναγνωρίζει η Τουρκία τη συνθήκη της Λοζάνης. Γιατί δεν το λέμε?
Λέμε ότι εμείς την θεωρούμε ισχυρή και οι τουρκικοί ισχυρισμοί είναι τελείως αβάσιμοι. Έτσι λέμε εμείς και σωστά το λέμε. Οι Τούρκοι όμως δεν το λένε. Λοιπόν, θα απαιτήσουμε, πρέπει να απαιτήσουμε, να το ακούσουμε και από τη δική τους πλευρά. Να μην τους δίνουμε την αίσθηση ότι προσέρχονται στις συνομιλίες σε επαφές ή σε στις αναμετρήσεις επιχειρημάτων με εμάς, ότι προσέρχονται με τον αέρα του ισχυρού. Όχι, έχουν και αυτοί υποχρεώσεις. Να τις προσδιορίσουμε αυτές τις υποχρεώσεις και να απαιτήσουμε την εκπλήρωσή τους. Σε ό,τι αφορά αυτό το επιχείρημα, δύο μίλια μέσα, δύο μίλια έξω, λίγο μπρος, λίγο πίσω, θα έχουμε κάποια ωφέλη από την γαλήνη που θα υπάρξει στις σχέσεις μας. Ασφαλώς δεν το δέχομαι αυτό. Δεν το δέχομαι, διότι αν αυτή η γαλήνη δεν στηρίζεται σε σταθερές βάσεις, είμαι βέβαιος, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό των ελληνοτουρκικών σχέσεων, από τότε που ιδρύθηκε η τουρκική δημοκρατία, διότι από την πρώτη στιγμή αμφισβήτησε την συνθήκη της Λοζάνης με διάφορους τρόπους και για πολύ μικρά διαστήματα την αποδέχτηκε άνευ κριτικής. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη το ιστορικό, δεν μπορούμε να είμαστε καθόλου βέβαιοι ή ήσυχοι ότι κάποια στιγμή η Τουρκία δεν θα θελήσει να, όπως συχνά κάνει, να προβάλλει πάλι τις απαιτήσεις μας και θα βρεθούμε και πάλι σε δύσκολη θέση. Κύριε Πρέσβη, το γεγονός αυτό των εξελίξεων σε συνδυασμό με τα όσα συμβαίνουν στη Βαλκανική, Κόσοβο, η Αλβανία με τον εκλεγμένο δήμαρχο της ελληνικής μειονότητας, ναι. Η αλλαγή του air policy στα πλαίσια του ΝΑΤΟ βεβαίως, αλλά το air policy των Σκοπίων πέρασε στην Ιταλία. Σας λένε κάτι σε σχέση με τις κινήσεις της Τουρκίας? Βεβαίως. Μου λένε αυτό που κάθε νοήμων και προσεκτικός παρατηρητής επισημαίνει, ότι η Τουρκία στο όνομα της αύξησης της επιρροής της και της δημιουργίας μιας μεγάλης Τουρκίας, την αναφέρει συχνά ο Ερντογάν, τη μεγάλη Τουρκία, επιχειρεί πλέον με συγκεκριμένες ενέργειες την αύξηση της επιρροής της και στην περιοχή των Βαλκανίων και δει σε σημεία που συνιστούν μια ζώνη πέριξη των ελληνικών συνόρων, στην Αλβανία, στο Κόσοβο. Γίνονται κινήσεις και στην πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία και είναι ενδεικτικά ή θα σας έλεγα αποδεικτικά, είναι τεκμήρια μιας μανίας, μιας σφοδρής επιθυμίας της Τουρκίας να αναδειχθεί σε κυρίαρχη δύναμη και στον χώρο της Βαλκανικής. Θέλει να αυξήσει την επιρροή της και στη Μεσόγειο και στη Βαλκανική και στη Μέση Ανατολή και στην Κεντρική Ασία. Είμαστε ενώπιον μιας χώρας που κατέχεται από την έντονη επιθυμία να αναδειχθεί σε παγκόσμια δύναμη και που έχει και εμάς στο πεδίο των στοχεύσεών της. Αυτό επιβάλλει από τη δική μας πλευρά ανάλογη προσοχή. Λέει εδώ, οι διακηρύξεις περί ειρηνικών σχέσεων είναι σεβαστές και σωστές, αλλά αυτές δεν αρκούν για να μεταπίσουν την Τουρκία αν δεν συνοδεύονται από πλήρη συνέπεια, από πολύ καλή οργάνωση, φυσικά δε και από συνέχιση της καλής οργάνωσης της άμυνάς μας και του αποτρεπτικού μηχανισμού. Λέει εδώ φίλος ο Δημήτρης, ονόματός σας. Κύριε Πρέσβη, η Τουρκία του Ερντογάν το λέει με κάθε τρόπο και σηματοδοτεί ακόμη και στην ελληνικότατη Θράκη ζητήματα. Μιλάει για Τούρκους Έλληνες πολίτες, ενώ ξέρει πολύ καλά τι λέει η συνθήκη της Λοζάνης. Και την ίδια στιγμή πάει το αφεντικό της CIA, χωρίς να συνοδεύεται από έναν Έλληνα διπλωμάτη, στην Αλεξανδρούπολη. Όλα αυτά σας δείχνουν ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει αντίληψη του τι παίζεται στην περιοχή. Έχει φοβικό σύνδρομο. Θέλει να συμπεριφερθεί, αλλά δεν ποντάρει στη λαϊκή βούληση. Φοβάται ότι ο κόσμος είναι ήδη φοβισμένος. Πώς την αναλύεται
αυτή την έλλειψη ακόμη και διαλόγου πριν τις εκλογές. Δεν θα έπρεπε αυτά, λέει, να είναι γνωστά στον Έλληνα πολίτη. Δεν θέλω να δεχθώ την άποψη ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν ρώτησε τον Αμερικανό αξιωματούχο για ποιο λόγο θέλει να πάει εκεί και, εν πάση περιπτώσει, τι είχε σκοπό να κάνει και ποιους είχε σκοπό να συναντήσει. Τόση διακριτικότητα και τόση ευγένεια μπορεί να είναι ένα στοιχείο που εκτιμάται ιδιαίτερα στις κοσμικές κοινωνικές σχέσεις, αλλά στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής συνιστούν παράληψη. Λοιπόν, δεν θα ήθελα να σκεφτώ ότι κανείς δεν ρώτησε από την κυβέρνηση, δεν ζήτησε πληροφορίες από τον Αμερικανό αξιωματούχο. Τώρα, για το τι είπε ο αξιωματούχος δεν είναι απαραίτητο να λεχθεί και δημοσία, αλλά θέλω να πιστεύω ότι ζητήθηκαν αυτές οι εξηγήσεις και αυτές οι πληροφορίες. Θα πρέπει να είμαστε, όπως είπα, πάρα πολύ συνεπείς και πολύ σταθεροί στις θέσεις μας και στις απόψεις μας. Πολύ συχνά, ξέρετε, κύριε Σαχίνη, ακούω ακόμα και από καλόπιστους που αναφέρονται και σε δικές μου τοποθετήσεις. Και όπως βλέπετε, οι δικές μου τοποθετήσεις δεν κατέχονται από φανατισμό, κατέχονται όμως, διαχαρακτηρίζονται όμως σαφώς από καθαρότητα και από ένα ιδιαίτερο και αυτονόητο ενδιαφέρον μου για τα συμφέροντα της πατρίδας μου. Συχνά λοιπόν ακούω το επιχείρημα, μα δηλαδή τι θέλετε, να αποκλείσουμε κάθε ευκαιρία προσέγγισης με την Τουρκία, να αποκλείσουμε κάθε δυνατότητα διαλόγου, κάθε άλλο. Να έχουμε προσέγγιση και να έχουμε και διάλογο, αλλά με τον όρο ότι αυτό το αποδέχεται και η άλλη πλευρά. Αν αυτή η άλλη πλευρά δεν το αποδεχθεί επί της ουσίας, δεν έχει νόημα αυτό να γίνει. Τι να πω, κύριε Πρέσβη, εδώ υπάρχει τέτοια τρικυμία στο κρανίο που επικρατεί στη χώρα και μόνο μια ματιά να ρίξετε σε πρωτοσέλιδες αναλύσεις του τύπου αποχωρούν τα γεράκια από την κυβέρνηση Ερντογάν και τι θετικό αυτό σηματοδοτεί για μας, λησμονώντας το ρόλο του Χακάν Φιντάν που ορθώς αναφέρατε όλα αυτά τα χρόνια μυστικά και παρασκηνιακά στα πάντα, από το τουρκολιβικό μέχρι την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τη Συρία, το Κωσυφοπαίδιο, τα Βαλκάνια. Βασικός συντελεστής της κατάρτισης, της εφαρμογής και της προώθησης της εξωτερικής πολιτικής του Ερντογάν. Οπότε καλά έκανε ο άνθρωπος από τη δική του σκοπιά. Σωστά. Αλλά εμείς γιατί σπέψαμε να πούμε φύγαν τα γεράκια? Καλά το πούμε. Ήρθαν οι περιστερές δηλαδή. Ήρθαν οι περιστερές. Εγώ δεν βλέπω, δεν έχω δει ούτε στο φυσικό βασίλειο τέτοιου είδους μεταμόρφωση. Μου λέει εδώ πέρα ο Λευτέρης, αν θέλει ο κύριος Πρέσβη, αν θέλει, και δεν τον φέρνω σε δύσκολη θέση, θέλει να μου σχολιάσει το γεγονός ότι εδώ έσπευσαν Έλληνες πολιτικοί άρων-άρων, και ενώ είναι γνωσμένη η ιστορία και το βιογραφικό του Χακάν Φιντάν, να φωτογραφηθούν μαζί του. Αυτό δεν του λέει κάτι, λέει? Φαίνεται ότι όσοι επιζητούσαν μια φωτογράφηση με τον Φιντάν, ίσως έχουν μια αγάπη στα φωτογραφικά στιγμιότυπα. Ίσως κάνουν κάποιες συλλογές φωτογραφίσεων τους με διάφορες προσωπικότητες. Από αυτή την άποψη πιθανώς να αισθάνθηκαν την επιθυμία να φωτογραφηθούν δίπλα του. Ίσως να βρίσκουν και κάποια στοιχεία καλαισθησίας στη μορφή του Φιντάν, δεν το ξέρω. Κάθε άλλη εξήγηση ασφαλώς εκθέτει την πρωτοβουλία τους ως άτοπη. Και να κλείσω με ένα ερώτημα του φίλου του Βασίλη από την εμπειρία του κυρίου Πρέσβη. Έχει την αίσθηση ότι είμαστε σε μία απόσταση πια με την Κυπριακή Δημοκρατία? Έχω την αίσθηση ότι πάντα υπήρχε και υπάρχει και τώρα ακόμα περισσότερο περιθώριο στενότερης επαφής με την Κυπριακή Δημοκρατία και καλύτερου συντονισμού των κινήσεών μας σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Άλλωστε, Κυπριακό και Ελληνοτουρκικά κατά βάση συνδέονται. Mm-hmm. Η Τουρκία το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό και το παίζει. Αν θέλει να μας πιέσει
στο αμιγώς ελληνοτουρκικό πεδίο μας δημιουργεί και προβλήματα στην Κύπρο. Και αντιστόφως, εάν θέλει να πιέσει την Κύπρο, δημιουργεί προβλήματα σε εμάς. Είναι αλληλένδετη αυτή η χώρη. Φυσικά αυτό απαιτεί και πρωτοβουλίες από την κυπριακή πλευρά, όχι μόνο από τη δική μας. Και τα δύο μέρη νομίζω ότι έχουν περιθώριο να προχωρήσουν σε πιο ουσιαστική σύγκληση των διαβουλεύσεών τους και των κινήσεών τους, για να υπάρχει μια καλύτερη στρατηγική απέναντι στις επιδιώξεις της Τουρκίας, δεδομένου ότι σε ό,τι αφορά το Κυπριακό η Τουρκία επί του εδάφους βρίσκεται οπωσδήποτε σε πλεονεκτική θέση. Δημήτρης Καραϊτίδης, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη σημερινή αναλυτική συζήτηση μαζί του και για τις απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα ακροατών. Κύριε Πρέσβη, καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.